Έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον πώς χειρίζεται ή μάλλον πώς μπερδεύει η Τουρκία τα προβλήματα με τα F-35, τα Eurofighters και βέβαια το Καν. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Κανονικά το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο εφόσον πάγωσε το όλο θέμα και το πρόγραμμα με τα F-35 οι Τούρκοι δεν μπορούν να τα πάρουν και τώρα τι θέλουν θέλουν ουσιαστικά να πάρουν πίσω τα χρήματά τους που είχαν πληρώσει την Αμερική για να υπάρχει αυτή η πρώτη παραγγελία. Αυτό είναι λογικό, αλλά αυτό που δεν είναι λογικό είναι ότι δεν βιάζονται και λένε ότι η προτεραιότητα έχει πρώτα το κάνει. Δηλαδή, τι θέλουν να πούνε με αυτόν τον τρόπο είναι ότι δεν πειράζει που έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια για να γίνει αυτή η παραγγελία με τα F-35, τα οποία τελικά δεν θα έρθουν. Εμεί θα επικεντρωθούμε στο δικό μα το αεροσκάφο πέμπτη γενιά. Στην πραγματικότητα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζουν τι προσπάθειε για να βρουν μία λύση, και γι' αυτό λένε ότι θα ήταν καλό η Αμερική να είναι πιο ανοιχτή με το θέμα των F-35 και ταυτόχρονα μπερδεύεται και ένα άλλο θέμα με το Eurofighter όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα με τη Γερμανία γιατί είναι μια συμπαραγωγή άρα η Γερμανία έχει δικαίωμα να βάλει βέτο όπως το κάνει και δεν θέλει να τα πουλήσει στην Τουρκία. Από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου αυτό θέλει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν μιλάμε για τρία αεροσκάφη ένα που είχαν κάνει την παραγγελία αλλά ακυρώθηκε, δύο που προσπαθούν να το πάρουν αλλά προς το υπάρχει βέτο και τρίτο είναι το δικό τους το οποίο δεν είναι έτοιμο. Άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία τα βλέπει συνολικά σαν ένα παζάρι του τύπου θα συνεχίσω να μιλάω με την Αμερική και μπορεί να πάρουμε κάτι. Θα συνεχίσω να μιλάω με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία μπορεί στο τέλος να μας τα δώσουν και στο ενδιάμεσο συνεχίζω τουλάχιστον την προπαγάνδα γύρω από το ΚΑΑΝ για να φαίνεται ότι εγώ δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Στην πραγματικότητα και βέβαια έχουν ανάγκη και βέβαια είναι προβληματισμένοι και μάλιστα αυτό που έχει ενδιαφέρον για τα Eurofighter θέλουν να αναδείξουν ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, κατά συνέπεια μιλάνε σε δύο τουλάχιστον νατοικές χώρες, είναι κι άλλες βέβαια, και κατά συνέπεια θέλουν να αναδείξουν το γεγονός ότι όλο αυτό το πλαίσιο είναι μέσα στη συμμαχία. Άρα γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί όποτε του συμφέρει οι Τούρκοι παρουσιάζουν ότι ανήκουν στη συμμαχία, άρα πρέπει οι άλλοι να τους δώσουν κάτι, Οπότε δεν του συμφέρει, λένε ότι έχουν δικαίωμα να είναι ελεύθεροι και να παίζουν με την Ρωσία με τα S-400 κτλ. Βέβαια από τότε που έχουν υποστεί το κόστο με τα F-35 και την Αμερική είναι λίγο πιο προσεκτική, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική, ακόμα λιγότερο υψηλή στρατηγική και για αυτό το θέμα. Είναι καθαρά ένα τριπλό παζάρι όπου όλα μπερδεύονται ενώ φαίνεται ότι έχουν μεγάλη ανάγκη και γι' αυτό συνεχίζουν με τον μοναδικό τρόπο που ξέρουν να χειριστούν αυτά τα προβλήματα, δηλαδή με το μπέρδεμα και το παζάρι. Είναι λοιπόν καλό να μην ασχολούμαστε πάρα πολύ με το τι επιδιώκουν, αλλά αντιθέτως εμείς να κοιτάζουμε πώς λειτουργούν οι συμμαχίε έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικά μια άρνηση σε σχέση με τα θέλω της Τουρκίας για να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια χωρίς να είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι.